Καλησπέρα σας, κύριε. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο live webinar της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών, την γνωστή μας ΕΜΟ. Αυτή τη φορά θα συζητήσουμε ένα φλέγον ζήτημα που το έχουμε στην καθημερινότητά μας, είναι η βιταμίνη D. Και επειδή υπάρχουν διάφορα τα οποία λέγονται, υπάρχουν λοιπόν μύθοι, υπάρχουν και τα πραγματικά γεγονότα και οι ενδείξεις και οι αποδείξεις από τη βιβλιογραφία, φιλοδοξούμε αυτή τη φορά να συζητήσουμε όποιες απορίες έχουν δημιουργηθεί και να λύσουμε όσο δυνατόν, να απαντήσουμε όσο δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Έχω τη χαρά να είμαι μαζί με δύο εξαίρετους συναδέλφους και φίλους, τον κύριο Σιμεών Τουρνή, ενδοκρινολόγο, πολύ γνωστό για την ενασχόληση του με τον μεταβολισμό των οστών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΟ, καθώς και τον κύριο Χρήστο Κοσμίδη, γνωστό ορθοπαιδικό, πρώην πρόεδρο της εταιρείας μας, ο οποίος είναι και αυτός είναι πολύ γνωστός για την ενασχόλησή του με την οστεοπόρωση και γενικότερα τα σκελετικά προβλήματα και τον μεταβολισμό των οστών. Δεν θέλω να χρονοτριβήσω άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τον χορηγό μας για αυτήν την το συγκεκριμένο webinar, που είναι η εταιρεία Rapharm, η οποία έχει σχετικά προϊόντα με το θέμα μας. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως με τον κύριο Τουρνή, ο οποίος θα μας βάλει κατευθείαν στο πρόβλημα, δίνοντας αρχικά κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη βιταμίνη D και θα προχωρήσουμε στα υπόλοιπα προβλήματα και τις απαντήσεις που έχουμε να δώσουμε. Όπως και στο πρώτο webinar, θα υπάρχει ευκαιρία για να υπάρχουν ερωτήματα online, τα οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα που έχουμε έως τις 6 ώρα το απόγευμα. Σιμεών, μπορείς να ξεκινήσεις. Okay. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της βιταμίνης D στην καθημερινή κλινική πρακτική, στα μεταβολικά νοσήματα των οστών και όχι μόνο. Εδώ είναι η γνωστή δήλωση συμφερόντων και των τριών μας. Και θα ξεκινήσω με ένα ερώτημα, το κατά πόσο η βιταμίνη D είναι πράγματι βιταμίνη και όχι μία ορμόνη. Στην πραγματικότητα, η βιταμίνη D είναι μία ορμόνη. Με τον όρο βιταμίνη εννοούμε μία ουσία η οποία είναι απαραίτητη να προσληφθεί από τον οργανισμό και ο οργανισμός δεν έχει τη δυνατότητα να τη συνθέσει. Στην πραγματικότητα, η βιταμίνη D μπορεί να συνδεθεί στον ανθρώπινο οργανισμό. Και μάλιστα είναι μια πολύ παλιά ουσία, μια πολύ παλιά χημική ουσία. Εδώ βλέπετε ένα μονοκύτταρο οργανισμό, ο οποίος βρίσκεται στο φυτοπλακτόν και μάλιστα είναι σε τόσο μεγάλη ποσότητα που μπορεί σε ορισμένες εποχές του χρόνου να φτάνει την έκταση της Μεγάλης Βρετανίας. Βλέπετε εδώ κάποια χαρακτηριστικά πετάλια που έχει από ανθρακικό ασβέστιο. Το ενδιαφέρον σε αυτό το μονοκύτταρο οργανισμό είναι ότι έχει την ικανότητα υπό την επίδραση της περιόδου ακτινοβολίας να φτιάχνει βιταμίνη D, όπου σε αυτό τον οργανισμό είχε το ρόλο στο να προστατεύει το κύτταρο από τις δυσμενείς επιπτώσεις της περιόδου ακτινοβολίας. Και όχι βέβαια να συμμετέχει στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Κάτι το οποίο έγινε αργότερα κατά την εξέλιξη των ειδών, καθώς δηλαδή από τα ψάρια πήγαμε στα αμφίβια και στη συνέχεια στα θηλαστικά, όπου πλέον μετακινηθήκαμε σε ένα περιβάλλον που δεν είχε τόσο πολύ ασβέστιο. Επομένως, έπρεπε να αναπτύξουμε μηχανισμούς που να διατηρούμε το ασβέστιο σε φυσιολογικά επίπεδα. Και σε εκείνη τη χρονική στιγμή φαίνεται ότι η βιταμίνη D αρχίζει και αποκτά ενδοκρινικές δράσεις. Όταν λέμε ενδοκρινική δράση, εννοούμε μια ουσία η οποία παράγεται σε ένα όργανο και μπαίνει μέσα σε συστηματική κυκλοφορία και ασκεί πλέον τη δράση της σε άλλα όργανα. Εμπροκειμένου για τη βιταμίνη D, οι κλασικές θέσεις που ασκεί τη δράση της είναι το έντερο και τα οστά, αλλά θα δούμε ότι πιθανόν να έχει δράσει σε πάρα πολλά άλλα όργανα, τις λεγόμενες εξωσκελετικές δράσεις. Τώρα, έχουμε δύο μορφές βιταμίνης D, την βιταμίνη D2, η οποία είναι φυτικής προελεύσεως και η οποία αυτή τη στιγμή στην καθημερινή κλινική πρακτική ελάχιστα τη χρησιμοποιούμε. Άλλωστε, είναι δύσκολο να την βρούμε στον ελλαδικό χώρο και δεύτερον, δεν είναι και τόσο αποτελεσματική συγκριτικά με τη βιταμίνη D3, η οποία είναι η μορφή της βιταμίνης D που φτιάχνουμε στο δέρμα μας και είναι αυτή η οποία χρησιμοποιούμε
θεραπευτικά καθημερινά. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι η βιταμίνη D3 έναντι της D2 φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά έχει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τη βιταμίνη D2 και τελευταίες προτάσεις είναι ότι μάλλον δεν πρέπει να τη χρησιμοποιούμε καθόλου τη βιταμίνη D2 και να χρησιμοποιούμε μόνο την D3. Τώρα, αναφορικά με τον μεταβολισμό της βιταμίνης D, όπως ξέρουμε πολύ καλά, είτε προέρχεται από την επίδραση της υπεριόδους ακτινοβολίας στο δέρμα μας και τουλάχιστον στις περισσότερες χώρες αυτό αφορά περίπου στο 80% της καθημερινής παραγωγής της βιταμίνης D, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό προέρχεται από τη διατροφή μας, με εξαίρεση κάποιες χώρες, ιδιαίτερα στο βόρειο ημισφαίριο, όπου είτε έχουν εμπλουτίσει τις τροφές τους, είτε διατροφικά, οι διατροφικές συνήθειες περιέχουν πάρα πολλά λιπαρά ψάρια, όπου εκεί μπορεί να συμμετέχει η διατροφή πολύ περισσότερο σε σχέση με την ηλιακή ακτινοβολία. Στη συνέχεια, η βιταμίνη D μπαίνει μέσα στο αίμα. Εδώ είναι η χόλη καλυσφερόλη, αυτή δηλαδή που χρησιμοποιούμε στην πραγματικότητα και θεραπευτικά, η οποία περνάει από το σηκώτιο όπου γίνεται η πρώτη υδροξυλίωση και έχουμε την 25 υδρόξυ βιταμίνη D. Είναι αυτή η μορφή την οποία μετράμε στο εργαστήριο έτσι ώστε να ελέγχουμε την επάρκεια στην βιταμίνη D. Και βέβαια, αυτή εδώ στη συνέχεια η 25 υδρόξυ βιταμίνη D πηγαίνει στο νεφρό, όπου δέχεται ένα δεύτερο υδροξύλιο και σχηματίζεται η λεγόμενη καλυστριόλη 1,25-διυδρόξυβιταμίνη D, η οποία στη συνέχεια ασκεί τις ενδοκρινικές δράσεις, είτε αυτή είναι στο έντερο, όπου εκεί είναι η κύρια θέση δράσης της βιταμίνης D, όπου αυξάνει την ενεργητική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, ασκεί δράση στα οστά, όπου αυξάνει το ρυθμό της οστικής ανακατασκευής, ιδιαίτερα και αυξάνει την απελευθέρωση ασβεστίου και φωσφόρου. Στα οστά θεωρούμε ότι έχει αναβολική δράση, ιδιαίτερα σε συνθήκες επάρκειας σε ασβέστιο, ενώ ασκεί δράση και στο νεφρό, που αυξάνει τη σωληνωριακή επαναρρόφηση του ασβεστίου. Εδώ θα θέλω να επισημάνω ότι μας ενδιαφέρει η βιταμίνη D, ιδιαίτερα 25 υδρόξυ βιταμίνη D, γιατί από ό,τι φαίνεται τα περισσότερα κέντρα του ανθρώπινου οργανισμού, με εξαίρεση όχι μόνο δηλαδή τα κύτταρα ή τα όργανα στόχη, αλλά πάρα πολλά άλλα κύτταρα, όπως για παράδειγμα τα κύτταρα του μαστού, τα κύτταρα του πανκρέατος, έχουν την ικανότητα τοπικά να φτιάξουν βιταμίνη D και πιθανόν αυτό να διαμεσολαβεί τις λεγόμενες εξωσκελετικές δράσεις βιταμίνης. Επομένως, για να ανακεφαλαιώσω αναφορικά με τις δράσεις, αυξάνει την εταιρική απορρόφηση του ασβεστίου και του φωσφόρου, την εφρική επαναρρόφηση του ασβεστίου και στα οστά έχει αναβολική δράση σε συνθήκες όμως επάρκειας ασβεστίου. Τώρα, τι γίνεται με τους ορισμούς, και νομίζω ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη σύγχυση, όχι μόνο, αν θέλετε, στο χώρο τον ιατρικό, αλλά ακόμα περισσότερο στο χώρο του κοινού, καθώς διάφοροι οργανισμοί υποστηρίζουν διαφορετικούς ορισμούς ανάλογα για το ποια είναι τα ιδανικά επίπεδα βιταμίνης D. Πάντως, στην Ευρώπη, περισσότεροι οργανισμοί, όπως επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, τόσο η Ελληνική Τεχνολογική Εταιρεία όσο και η ΕΜΟ, υποστηρίζουν αυτά τα όρια. Καταρχήν, υπενθυμίζω ότι μετράμε την 25 υδρόξυ βιταμίνη D και ορίζουμε ως έλλειψη τιμές κάτω από 10 νάνογραμμα ανά ml. Εδώ είναι σαφές ότι κάτω από αυτά τα επίπεδα, ιδιαίτερα όταν είναι παρατεταμένα χαμηλά, έχουμε μείωση στην εταιρική απορρόφηση του ασβεστίου και άρα μπορεί να έχουμε σκελετικά συμβάματα. Ανεπάρκεια είναι τα επίπεδα 10 έως 20 νάνογραμμα ανά ml, όπου εδώ άτομα του γενικού πληθυσμού που δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εφόσον δεν διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν φαίνεται να αναπτύσσουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Και επαρκή θεωρούνται τα επίπεδα από 20 έως και 50 νάνογραμμα ανά ml, με το στόχο να διαφοροποιείται ανάλογα με το υποκείμενο νόσημα. Τέλος, αυξημένη πρόσληψη βιταμίνης D θεωρούμε αν έχουμε επίπεδα 50%, και αυτό βέβαια αφορά σε άτομα τα οποία λαμβάνουν εξωγενώς συμπληρώματα βιταμίνης D, όχι κάποιος ο οποίος λόγω εργασίας εκτίθεται περισσότερο στην πείνα. Και βέβαια κίνδυνο τοξικότητας που πρέπει να έχουμε το νου μας, διότι η τοξικότητα μπορεί να συμβεί ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα, αν παίρνουν μεγάλες δόσεις ή αν έχουν και έκπτωση νοφικής λειτουργίας, αν οι τιμές υπερβαίνουν τα 100 νάνογραμμα ανά ml, κάτι το οποίο μπορεί να, είναι, να οδηγήσει σε σοβαρή υπερασβεστημία. Τώρα, ποια είναι η συχνότητα της υποβιταμίνωσης D, και εδώ είμαστε, θα έλεγα, τυχεροί, καθώς έχουμε δεδομένα πλέον και από τον ελληνικό πληθυσμό. Εδώ τα στοιχεία που βλέπετε πάνω για τα νεογνά και τα παιδιά είναι από ελληνικές ομάδες, όπου βλέπουμε συχνότητα κάτω από 12 νάνογραμμου, που εδώ, όπως ανέφερα προηγουμένως, έχουμε μείωση απορρόφησης του ασβεστίου μέχρι και 7% του παιδιατρικού πληθυσμού μπορεί να έχει χαμηλά επίπεδα, ενώ τιμές κάτω από 20 έως και 50 και 60%. Ενώ στους ενήλικες, και εδώ έχουμε δεδομένα από το Χαροκόπιο σε συνεργασία
με το εργαστήριο στο ΚΑΤ και με το νοσοκομείο της αεροπορίας, στους ενήλικες 8% κάτω από 10 νάνογραμ, ενώ κάτω από 20 περίπου το 50%. Βλέπουμε εδώ τη συγκεκριμένη δημοσίευση που αφορούσε περίπου 1.000 άτομα και βλέπετε το εύρος των ηλικιών από 18 και 86 ετών από όλη την Ελλάδα, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές, όπου ανεπάρκεια, δηλαδή τιμές κάτω από 20, περίπου το 50% των ατόμων είχαν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, ενώ έλλειψη το 8%, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλό και ουσιαστικά υποδηλώνει την ανάγκη ελέγχου ιδιαίτερα ατόμων υψηλού κινδύνου για εμφάνιση χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D. Βλέπετε εδώ και το αντίστοιχο διάγραμμα, όπου περίπου το 50% των ατόμων τα οποία ελέγχθηκαν, περίπου 1.000 άτομα, είχαν τιμές βιταμίνης D, οι οποίες ήταν κάτω από τα 20 νάνογραμ ανά ml. Και εδώ να δώσω το λόγο στον κύριο Κοσμίδη για να συνεχίσει. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι μπορείτε να δείτε τη δική μου διαφάνεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση συμμετοχής σε αυτή την κουβέντα, σε αυτή την παρουσίαση του τόσο σημαντικού κοινωνικού. Ναι, έχω κάνει share. Share screen έχω κάνει. Αυτή είναι η πίστη. Okay. Βλέπουμε τώρα όλοι. Ναι, με ακούτε. Ναι, την ανοίξω. Πρέπει να το κάνουμε ολόκληρη παρουσίαση, να πατήσουμε την... Άνοιξε το, Χρήστο. Ναι, το έχω ανοίξει. Είναι εντάξει τώρα. Ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα και στην παρουσίαση ενός τόσο σημαντικού θέματος που είμαι βέβαιος για πολλά πολλά χρόνια θα είναι σε συζήτηση και σε μεγάλη αμφισβήτηση από πολλές πλευρές για διάφορα θέματα που προκύπτουν από αυτό. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Υποβιταμίνωση, λοιπόν, και ποια είναι τα αίτια της, γενετικά αίτια που αφορούν την απορρόφηση της βιταμίνης D των τροφών, την μεταφορά της μέσα στον οργανισμό, τη μεταφορά της D που φτιάχνουμε στο δέρμα, την απάντηση των ιστών σε αυτό, λιγότερη ή μικρότερη, όλα αυτά μπορούν να προσδιοριστούν γενετικά και δυστυχώς είναι αρκετές οι φορές που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και η απάντηση είναι γενετική. Κυρίως όμως η ελλιπής έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η κακή δίαιτα και η φτωχή δίαιτα, που είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις που οδηγούν σε ανεπάρκεια βιταμίνης D και βεβαίως όταν πρέπει να πάρει κανείς συμπληρώματα, όταν είναι μια ομάδα κινδύνου το άτομο και δεν τα παίρνει. Όλα αυτά οδηγούν σε ανεπάρκεια βιταμίνης D με αποτέλεσμα διαταραχές οστικής μετάλλωσης, αύξηση παραθερμόνησης, δευτεροπαθή, υπερπαραθυρεϊσμό και με τον ίδιο τρόπο απώλεια οστού, όπως ξέρουμε και με τον πρωτοπαθή. Πρόληψη αυτών των αιτίων είναι βεβαίως η επαρκής έκθεση στον ήλιο, η διατροφή που δεν έχουμε στην Ελλάδα, το μουρμέλαιο που δεν πίνουμε στην Ελλάδα, παρά μόνο να πάρουμε τα συμπληρώματα, εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά που δεν έχουμε στην Ελλάδα, παρά ελάχιστα, και βεβαίως τα συμπληρώματα διατροφής, όπως είπα προηγουμένως, σε ομάδες κινδύνου. Εδώ βλέπουμε και την αναλυτική παρουσίαση των αιτίων υποβιταμίνωσης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Η εποχή του έτους και το γεωγραφικό πλάτος συμβάλλουν στην ελλιπή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Και φυσικά ο ρουφισμός που κάποιοι άνθρωποι συνηθίζουν να καλύπτουν τα γυμνά σημεία του σώματός τους ακόμα και αν ο καιρός δεν είναι κρύος και αυτό σημαίνει ότι δεν εκτίθενται παρόλο που βρίσκονται έξω στο ύπαιθρο. Και υπάρχει σαρκία που είναι ένα άλλο αίτιο που αφορά την
αποθήκευση στο λίπος της βιταμίνης D και έτσι δεν μπορεί ο οργανισμός να την εκμεταλλευτεί. Τώρα, πολύ συχνά θα ακούσετε για τροφές οι οποίες μπορούν να μας προμηθεύσουν με βιταμίνη D. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό αφορά μικρό μέρος της βιταμίνης D που μπορούμε να πάρουμε από αυτές τις τροφές. Και όπως βλέπετε εδώ, ανά λίτρο ή ανά 100 γραμμάρια, οι μονάδες της βιταμίνης D που έχουν τα διάφορα τρόφιμα είναι μικρές, είναι λίγες. Τυρί τσέντα, τυρί παρμεζάνα, 12-28 μονάδες ανά 100 γραμμάρια. Αυτά σε 100 γραμμάρια τσένταρ ή παρμεζάνα θα σου πει ότι θα σου ανεβάσει την πίεση επειδή είναι αλμυρό, θα σου ανεβάσει τη χοληστερίνη επειδή είναι λιπαρό και όλα αυτά. Εμπλουτισμένα δυνατριακά σπανίως τρώμε. Τώρα, μανιτάρια, 100 μονάδες ανά 100 γραμμάρια που δεν είναι λίγο, αλλά πόσα μανιτάρια και κατά πότε μπορεί να τρώει κανείς, δεδομένου ότι, όπως θα δείτε, οι ανάγκες είναι αρκετές. Και τα υπόλοιπα συνήθη ή μη συνήθη τρόφιμά μας. Όπως βλέπετε, συγγνώμη γι' αυτό, ή μη συνήθη τρόφιμά μας, όπως ας πούμε σολομό. Σολομό μαγειρεμένο που έχει αρκετές μονάδες βιταμίνης D, ανά 100 γραμμάρια δεν τρώμε συχνά. Έτσι. Κάθε μέρα όμως θέλουμε βιταμίνη D. Πόση βιταμίνη D θέλουμε? Αρκετή. Λέμε λοιπόν ότι αν συνδυάσουμε όλες αυτές τις προηγούμενες τροφές σε μια συνήθη μέση ημερήσια πρόσληψη, θα καταφέρουμε να πάρουμε 200 μονάδες βιταμίνης D κάθε μέρα. Περίπου. Άλλος 300, άλλος 100. Αν βασιστούμε στην ηλιακή ακτινοβολία, δεν θα πετύχουμε πολλά πράγματα, διότι, προσέξτε τώρα, πέρα του ότι το χειμώνα δεν βγαίνουμε, okay, στην Ελλάδα έχουμε αρκετά μεγάλη εποχή ηλιοφάνειας και μπορούμε να βγαίνουμε έξω όταν δεν είμαστε σε καραντίνα. Αλλά κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα είναι εδώ. Έχει περίπου το ποσό ηλιακής ακτινοβολίας, επιφανειακής ηλιακής ακτινοβολίας που έχει ο Καναδάς και που έχει και η Χερσόνησος Γιουκατάν. Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό ακτινοβολίας. Βέβαια δεν είμαστε στα χάλια που είναι η Σκανδιναβία ή το μισό της Βόρεια Ευρώπη. Αλλά δεν είμαστε και εκεί που βρίσκεται, ξέρω εγώ, η Βόρειος Αφρική ή η Κεντρική Αφρική ή η Αραβική Χερσόνησος ή έστω η Κεντρική Αμερική. Δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ μεγάλο το ποσό ακτινοβολίας που έρχεται και στην Ελλάδα. Τώρα, τι στόχο έχουμε? Να φτάνουμε πάνω από 20 νανογράμμα ανά ml ή δυνατόν στο μέγιστο του 12μήνου. Και λέω στο μέγιστο γιατί παραδεχόμαστε κάποια εποχή μες στο χειμώνα να έχουμε και λίγο παρακάτω. Okay. Ποιες είναι οι οδηγίες που δίνει η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και είναι οι πιο ολοκληρωμένες αυτή τη στιγμή κατά ηλικία για ελάχιστη δόση, βλέπετε, τις μονάδες του βιταμίνης D ανά ηλικία. Υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο, κύριε Κοσμίδη, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ήχο. Γενική και γαλλουργία και τη μέγιστη συνιστόμενη ημερήσια δόση που δεν ξεπερνάει τις 4.000 μονάδες την ημέρα εάν παίρνει κανείς κάθε μέρα την βιταμίνη. Ένα άλλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε. Ναι. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο με τη σύνδεση. Ακούτε. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο υπολογιστή δίπλα, κύριε Κοσμίδη, μήπως χρειαστεί να το κλείσετε, γιατί κάτι υπάρχει μια παρεμβολή. Με ακούτε τώρα? Τώρα λίγο καλύτερα. Αν έχετε κάποιο υπολογιστή δίπλα, κλείστε τον, γιατί κάνει μια παρεμβολή. Μπορούμε να συνεχίσουμε? Λοιπόν,
Λοιπόν, ναι. μέχρι να συνδεθεί ο κύριος Κοσμίδης, γιατί ξέρετε αυτά συμβαίνουν σε ζωντανά. Ναι, ακούτε κανονικά. Ναι, Χρήστος, ακούμε τώρα, μπορείς να... Μικροφόνο κανονικό. Ναι, ναι. Πώς σας... Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεση και οπότε θα μπορούσα ενδεχομένως να συνεχίσω εγώ μέχρι να συνδεθεί ο κύριος Κοσμίδης. Οπότε να πάρω λιγάκι εγώ την... κύριε Κοσμίδη, κάντε λίγο stop share ή αν μπορέσει ο τεχνικός να κάνω εγώ share screen για να μπορέσω να συνεχίσω εγώ μέχρι να συνδεθεί. Ναι. Με ακούτε τώρα? Τώρα σας ακούμε, ναι. Ναι. Σας ακούμε, κύριε. Ζητούμε συγγνώμη για αυτή την αναστάτωση. Συνεχίζω εγώ μέχρι να ο τεχνικός να μας συνδέσει τον κύριο Κοσμίδη. Ουσιαστικά, οπότε να κάνω εγώ λιγάκι share screen και θα με ενημερώσετε όποτε υπάρχει δυνατότητα. Ακούγομαι? Μπορεί να συνεχίσω εγώ. Λοιπόν, αυτό που παίρνω λιγάκι τη σκυτάλη από τον κύριο Κοσμίδη μέχρι να αποκαταστήσουμε λίγο το πρόβλημα με την επικοινωνία του. Λοιπόν, πότε πρέπει οπωσδήποτε να μετριώνουν τα επίπεδα βιταμίνης D, καθότι, όπως θα σας πω και παρακάτω, δεν μετράμε πάντα. Χρήστο, είσαι εντάξει να συνεχίσεις ή να... Ωραία, ναι, εγώ μπορώ να... Ωραία, εντάξει, οπότε δίνω σε εσένα... Δεν πρέπει να κάνεις... Ναι, ναι, το έκανα ήδη. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη στο κοινό. Εντάξει, εντάξει. Τώρα πρέπει να βλέπετε, βλέπετε και ακούτε κανονικά. Βλέπετε κανονικά και ακούτε. Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, να πάμε λίγο εκεί που ήμασταν. Σε αυτές τις βιταμίνες D, όπως βλέπετε, είναι μια μεγάλη σειρά καταστάσεων και παθήσεων και αφορά ούπο λίγους ανθρώπους. Μπορεί να είναι μία προς μία σχετικά όχι πολύ συχνές καταστάσεις, αλλά όλες μαζί ενδεχομένως αφορούν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Τώρα, όταν έχουμε ανεπάρκεια βιταμίνης D, όπως είπαμε, μειώνεται η απορρόφηση του ασβεστίου, αυξάνει η παραθορμόνη και μειώνεται η οστική αντοχή. Έτσι έχουμε οστικά άλγη, ευαισθησία, μυϊκή αδυναμία, διαταραχές βάδισης, παραμορφώσεις στο σκελετό μας και συμπτώματα υπασβεστιεμίας που αφορούν μυϊκούς σπασμούς, τράμπες που λέμε κλπ. Όλοι έχουμε βεβαίως στη διάρκεια της ζωής μας ακούσει για την ραχύτιδα. Είναι μια κατάσταση που αφορούσε την έλλειψη βιταμίνης D σε παιδιά και παρατηρήθηκε βεβαίως εγκαίρως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 200 χρόνια, 300 χρόνια από τους γιατρούς και σχετικά στους μεγάλους η οστεομαλακία που είναι η αντίστοιχη κατάσταση της έλλειψης βιταμίνης D προκαλεί αυτό που στις ακτινογραφίες βλέπουμε σαν μια γραμμή στον ήδη ο οργανισμός με υπερπαραγωγή του οστού προσπαθεί να επιδιορθώσει. Βλέπετε λοιπόν εδώ 32 ετών γυναίκα με κάτω από 3 νάνογραμμ ανά ml έλλειψη, βαριά έλλειψη βιταμίνης D, έκανε αυτή τη γραμμή loser, όπως λέγεται αρχαιολογικά, και έκανε αυτή την μία μεγάλη μελέτη στην Αμερική που αφορούσε διάφορες φυλές Αμερικανών, των Λευκών, των Ισπανικής καταγωγής και των Ασιατικής καταγωγής, έδειξε ότι ακόμα και σε μικρές ηλικίες, κάτω των 50 ετών και βεβαίως και άνω των 50 ετών, σχετίζεται
η οστική πυκνότητα που φτάνει ο άνθρωπος να έχει εκείνες τις ηλικίες με τα επίπεδα της βιταμίνης D στα οποία βρίσκεται. Και έδειξε ότι ένα cut-off το οποίο βρίσκεται στα 50 νάνομολ ανά λίτρο ή τα γνωστά δικά μας 20 νάνογραμμ ανά ml είναι το turning point αυτών των καμπυλών που ορίζει ότι είναι ετών, όπως βλέπετε στη διαφάνεια αυτή, πάνω από 90% η πιθανότητά του είναι να έχει ανεπάρκεια ή έλλειψη βιταμίνης D. Να είναι δηλαδή κάτω από 20 ή 30 νάνογραμμα ανά ml. Όταν δίνουμε βιταμίνη D μαζί με ασβέστιο σε αυτούς που είχαν έλλειψη βιταμίνης D, βελτιώνουμε την οστική πυκνότητα. Επίσης, σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτές τις κατηγορίες, ειδικά των λεγόμενων ιδρυματισμένων ασθενών, όταν δώσουμε βιταμίνη D, μειώνουμε τη συχνότητα των καταγμάτων του ισχύου και των μη σπονδυλικών καταγμάτων σε ένα όχι ευκαταφρόνητο 15% και παρακολούθηση όλων των ασθενών με οστεοπόρωση, έχουμε διαπιστώσει ότι είναι απαραίτητη η διατήρηση των επιθυμητών επιπέδων της βιταμίνης D σε όλα τα έτη που θεραπεύουμε αυτούς τους ανθρώπους. Οι πτώσεις σχετίζονται με τα επίπεδα βιταμίνης D. 20% όλων των ατυχημάτων οφείλονται σε πτώσεις στην καθημερινότητα. Ζητώ συγγνώμη, Χρήστο, δεν θέλω να μ' ακούς. Ευτυχώς είναι πάρα πολύ κακή η σύνδεση του ίντερνετ και δεν ακούγεται και μας στέλνει και μηνύματα ότι δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούγεται καν οι διακοπές. Δυστυχώς θα πρέπει να... Ναι, εγώ ουσιαστικά έχω τελειώσει και για τις πτώσεις χρειαζόμαστε ένα 26 νάνογραμμα ανά ml και πάνω για να θεωρήσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε σωστά τις πτώσεις, ειδικά στους ηλικιωμένους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε διόρθωση της υποβιταμίνωσης πάνω όπου για να μειώσουμε τις πτώσεις με θεραπευτικό στόχο το 20 και πάνω. Εδώ σταματώ εγώ, ευχαριστώ πολύ. Εδώ με συγγνώμη πριν ξεκινήσεις σημείο, ζητάμε συγγνώμη γιατί όλα καμιά φορά υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τις ζωντανές συνδέσεις και με την κακή σύνδεση μερικές φορές. Τώρα όλοι ξέρετε είναι στους υπολογιστές και χρησιμοποιούν το ίντερνετ που είναι υπερφορτωμένο. Οπότε θα συνεχίσουμε, περνάμε ούτως ή άλλως στο Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε. Θα πρέπει να κάνει stop share ο Χρήστος για να κάνει εσύ share. Εγώ έκανα stop share. Ωραία. Ωραία. Οπότε ξεκινάς εσύ τώρα για να πάμε μέχρι το τέλος. Okay. Λοιπόν, να συνεχίσω από εκεί που άφησε ο κύριος Κοσμίδης, να υπενθυμίσω ότι η δράση και ο ρόλος της βιταμίνης D είναι, αν θέλετε, αναπόσπαστο στη θεραπεία των μεταβολικών νοσημάτων οστών, ότι σαφώς μειώνει τον κίνδυνο καταγμάτων εκεί που υπάρχει η έλλειψη της βιταμίνης D και με προσοχή, αν διορθώσουμε ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν έλλειμμα, μειώνουμε και τον κίνδυνο των πτώσεων. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τις εξωσκελετικές δράσεις της βιταμίνης D. Και αυτό, αν θέλετε, είναι λογικό, καθώς πάρα πολλά νοσήματα έχουν συνδυαστεί με χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D. Οπότε, σε μια προσπάθεια, αν θέλετε, να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα, προσπαθούμε μέσω διάφορων τρόπων να βελτιώσουμε, αν θέλετε, τέτοια συμβάματα. Μάλιστα, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι τα χαμηλά επίπεδα της βιταμίνης D συνδέονται με σειρά νοσημάτων, όπως είναι οι νεοπλασίες, ο σακχαρώδης διαβήτης, οι λοιμώξεις. Αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα σε πολύ μικρό ποσοστό έχει αποδειχθεί ότι αν χορηγούμε τη βιταμίνη D μπορούμε να βελτιώσουμε αυτά τα συμβάματα. Για το καρδιακιακό σύστημα, είτε αυτό αφορά στην αρτηριακή υπέρταση, είτε
αν θέλετε, σε πιο σκληρά καταληκτικά σημεία, όπως είναι το έμφραγμα του μυοκαρδίου, στην ανοσία και στις λοιμώξεις, ιδιαίτερα υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία για το σακχαρό διαβήτη τύπου 1 και σίγουρα για τις λοιμώξεις, ιδιαίτερα του αναπνευστικού, για τους ηλικιωμένους όμως ασθενείς που έχουν πολύ χαμηλά επίπεδα, όχι για άτομα, όχι σε άτομα τα οποία έχουν επάρκεια βιταμίνη D, για το μεταβολισμό για το σακχαρό διαβήτη τύπου 2, τα δεδομένα τα οποία έχουμε δεν δείχνουν κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, ενώ για τα νεοπλάσματα δυστυχώς έως τώρα δεν έχει δείξει με σαφήνεια ότι εφόσον έχουμε επάρκεια βιταμίνης D, αν βελτιώσουμε και άλλο τα επίπεδα, μπορούμε να πετύχουμε επιπλέον αποτελέσματα. Εδώ είναι ένας πίνακας που ουσιαστικά θα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά, για παράδειγμα για τον καρκίνο του μαστού, του παχαίου εντέρου, του προστάτη, ενθαρρυντικά στοιχεία από σημεία από μελέτης παρατήρησης, όχι όμως ενθαρρυντικά στοιχεία από μελέτες παρέμβασης. Για το δέρμα θα σας δείξω παρακάτω, το ξέρουν οι δερματολόγοι, χρησιμοποιούν ανάλογα βιταμίνη D για την ψωρίαση, ενώ έχουμε ενθαρρυντικά στοιχεία για τις λοιμώξεις, για τη φυματίωση και τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Βλέπουμε εδώ μια χαρακτηριστική εικόνα με τοπική εφαρμογή καλυστριόλης. Άλλωστε υπάρχουν σκευάσματα τα οποία κυκλοφορούν και τα χρησιμοποιούν πάρα πολλοί δερματολόγοι με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για την ψωρίαση. Δεν έχουμε στοιχεία για τη συστηματική χορήγηση της βιταμίνης D. Ενώ είναι πολύ ενδιαφέρον και θεωρώ ότι πλέον έχει περάσει στην καθημερινή πρακτική και των ενδοκρινολόγων αλλά και των γυναικολόγων, ότι πλέον πρέπει να μετράμε σε όλες τις έγκυες γυναίκες τα επίπεδα της βιταμίνης D και να διορθώνουμε το έλλειμμα, καθώς η 25 υδρόξη βιταμίνη D διέρχεται το πλακούντα και είναι πολύ σημαντική ιδιαίτερα για την ομοιοστασία του ασβεστίου αμέσως μετά τη γέννηση. Το μωρό μόλις γεννηθεί εξαρτάται από τα επίπεδα της βιταμίνης D που έχει πάρει από τη μητέρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, όπως επίσης είναι σημαντικό να έχουμε ικανά επίπεδα βιταμίνης D, έτσι ώστε η μητέρα να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του ασβεστίου, καθώς μεταφέρονται σημαντικές ποσότητες τόσο κατά την εγκυμοσύνη, ιδιαίτερα όμως κατά τη γαλουχία. Να πούμε ότι κατά τη γαλουχία η μητέρα μπορεί να κάνει μέχρι και 5% της σωστικής πυκνότητας το μήνα. Είναι πολύ μεγάλο ποσό, όπως επίσης επομένως πρέπει να έχουμε ικανοποιητικά επίπεδα βιταμίνης D, ενώ το μητρικό γάλα περιέχει πολύ μικρές ποσότητες βιταμίνης D και υπάρχει πλέον οδηγία, όλοι οι παιδίατροι δίνουν στα νεογνά και στα πρέφη μέχρι ενός έτους, ίσως και μέχρι 3 ετών, τουλάχιστον 400 μονάδες βιταμίνης D, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ικανοποιητική εντερική απορρόφηση του ασβεστίου. Άρα εδώ και αυτές οι οδηγίες σαφώς είναι και από την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και από το Ελληνικό Ενδοκρινοπόρο σε μια πρόσφατη ανασκόπηση που έγινε. Οι επιθυμητές τιμές είναι μεταξύ 20 και 50 νάνογραμμα ανά ml. Θα πρέπει σε όλες τις έγκυες να μετρώνται τα επίπεδα της βιταμίνης D, τουλάχιστον αν όχι σε όλες, τουλάχιστον στις ομάδες που, αν θέλετε, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν χαμηλά επίπεδα. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε 600 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D σε όλες τις έγκυες και τις θυλάζουσες μέσω διατροφής σε ηλιακής έκθεσης ή και συμπληρωμάτων, ενώ μπορούμε να χορηγήσουμε μέχρι και 4.000 διεθνείς μονάδες την ημέρα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που τα επίπεδα είναι αρκετά χαμηλά, έχουμε μειωμένη έκθεση στον ήλιο ή έχουμε υπαξαρκία, όπου σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούμε να χορηγήσουμε και υψηλότερες δόσεις βιταμίνης D. Και εδώ να δώσω τη σκητάλη στον κύριο Μάκρα για να συνεχίσει με την θεραπευτική της. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σημεών. Ευχαριστώ και τον κύριο Κοσμίδη. Και θα πάμε προς το τέλος τώρα της παρουσίασης και υπόσχομαι να σας, γιατί σας βομβαρδίσαμε ενδεχομένως με αρκετά νούμερα, με αρκετές περιπτώσεις και θα τα απλοποιήσουμε τώρα για να δώσουμε και τα τελικά μηνύματα έτσι, με αυτή την παρουσίαση. Τι θεραπεία μπορούμε να κάνουμε και τι θεραπευτικούς στόχους μπορούμε να κυνηγήσουμε και να πιάσουμε. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε. Όταν μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή για όλους έτσι που θα κάνουν κάποια εξέταση, τους υγιείς, όχι αυτούς που έχουν κάποιο πρόβλημα. Εάν θέλετε να κάνετε την ερώτηση, πρέπει να κάνω κάποια μέτρηση, να μετρήσω τη βιταμίνη D, είναι κάτι το οποίο οφείλω να το κάνω? Η απάντηση είναι ότι δεν απαιτείται να γίνει κάποια μέτρηση στους υγιείς. Με άλλα λόγια, δεν είναι στις απαραίτητες εξετάσεις, στο απαραίτητο check-up, ας πούμε, που μπορεί να κάνει κάποιος. Στην περίπτωση που κάνει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βέλτιστα θα ήταν καλό να είναι πάνω από το 20 νανογράμμα NML, όπως σας ανέλησε και ο κύριος Σιμονίδης και ο κύριος Κοσμίδης και ο κύριος Τουρνής λίγο πριν. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα είναι ότι άμα δούμε μια τιμή η οποία είναι μεταξύ του 12 και του 20, παραδείγματος χάρη είναι 15,
αυτό δεν είναι μια τιμή η οποία στον υγιή πληθυσμό, μιλάμε πάντα έτσι, θα πρέπει κανείς να σπεύσει άμεσα να πάρει οπωσδήποτε θεραπεία, γιατί είναι δυνητικά μια επιτρεπτή τιμή την οποία μπορεί να τη διαχειριστεί με μη φαρμακευτικό τρόπο, παραδείγματος χάρη να εκτεθεί λίγο περισσότερο στον ήλιο, ενδεχομένως να πάρει κάποιες τροφές οι οποίες έχουν παραπάνω βιταμίνη D, κάποια εμπλουτισμένα δημητριακά ή τις τροφές που σας ανέφερε ο κύριος Κοσμίδης. Δηλαδή, εγώ πολλές φορές όταν ερωτώ με για το συγκεκριμένο θέμα, δίνω το παράδειγμα της χοληστερόλης, παραδείγματος χάρη. Αν κάποιος κάνει μία εξέταση και έχει μία τιμή χοληστερίνης ελαφρώς πάνω από τα όρια, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν θα πρέπει να ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή. Και μάλιστα ο περισσότερος κόσμος δεν το θέλει κιόλας. Θέλει να κάνει τη δίαιτά του, να κάνει την άσκησή του, να το προσπαθήσει χωρίς φάρμακα. Άρα λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό, έτσι, και μιλάω για τους ανθρώπους που θα μετρήσουν τη χοληστερίνη και δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν είναι διαβητικοί, δεν είναι στεφανή ασθενής, έτσι. Μιλάμε για τον υγιή πληθυσμό. Όπως λοιπόν και ο υγιής πληθυσμός, μια ψηλή τιμή χοληστερίνης, θα προσπαθήσει με άλλους τρόπους να τη ρίξει, κάπως έτσι μπορεί να γίνει και με κάποιους που βρίσκονται σε αυτό το φάσμα μεταξύ του 12 και του 20. Όταν μιλάμε για ασθενείς με οστεοπόρωση και αναφέρομαι ενδεχομένως τώρα εδώ και σε κάποια ερώτηση από τον κύριο Καφίδα ή Καφιδά που ρωτάει για αυτός που έχει οστεοπόρωση πόσα πρέπει να τα βήματα βιταμίνης D. Η απάντηση είναι πρέπει να είναι τουλάχιστον πάνω από 20. Κατά περίπτωση σε ασθενείς που έχουν και κάποια άλλα προβλήματα μπορούμε να έχουμε και πάνω από 30. Και αν θέλετε και ένα εύρος επιθυμητών τιμών είναι το 20 έως 50, μιλάω για τους ασθενείς με οστεοπόρωση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα, θα σας δώσω και κάποια περιστατικά παρακάτω να γίνω λίγο πιο αντιληπτός. Ας πούμε λοιπόν κάποιος ότι έχει υποβιταμίνωση D και ανήκει στην κατηγορία εκείνη που πρέπει να πάρει θεραπεία. Και έχει παραδείγματος χάρη έλλειψη, έχει μια τιμή η οποία είναι κάτω από 10, τότε θα πρέπει να σπεύσουμε να τον θεραπεύσουμε, έτσι, δεν ανήκει στην ομάδα που μπορούμε να το διαχειριστούμε διαφορετικά, πρέπει να τον θεραπεύσουμε. Και πώς θα μπορούμε να τον θεραπεύσουμε? Αυτό που μπορούμε να δώσουμε είναι έως 25 με 50 χιλιάδες βιταμίνης D μια φορά τη βδομάδα για 8 εβδομάδες, για 2 μήνες, ή αν θέλει κανείς να μην δώσει τέτοιες χορηγήσεις, αλλά να δίνει ημερήσιες χορηγήσεις και όχι εβδομαδίες, μπορεί να δίνει από 5 έως 6 χιλιάδες μονάδες βιταμίνης D την ημέρα για 2 μήνες. Και λέω εβδομαδιαίες ή ημερήσιες, καθότι οι εβδομαδιαίες αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο είναι συνταγογραφούμενες, μπορεί να γραφτούν από τον γιατρό και να τις πάρει κανείς μέσω του ασφαλιστικού ταμείου, ενώ οι ημερήσιες ακόμα δεν συνταγογραφούνται και πρέπει κανείς να τις αγοράσει από το φαρμακείο. Ποια είναι η διατήρηση λοιπόν των ιδανικών επιπέδων? Αν θέλουμε, όπως είπαμε, να κρατήσουμε πάνω από 20, αφού φτάσουμε λοιπόν με την αναπλήρωση να είμαστε στα 20, τότε με μία δόση περίπου 800 μονάδες τη μέρα ή 25.000 μια φορά το μήνα, μπορούμε να διατηρήσουμε τον στόχο μας, να είμαστε δηλαδή πάνω από 20, ενώ αν θέλουμε να πιάσουμε τα 30 nanogram ανά ml, τότε θα πρέπει να δώσουμε παραπάνω βιταμίνη D. Αν ανήκουμε δηλαδή στην κατηγορία εκείνων των ασθενών που πρέπει, ο γιατρός θεωρεί ότι πρέπει να πιάσει πάνω από τις 30 nanogram ανά ml, τότε πρέπει να παίρνει κανείς 25.000 δύο φορές το μήνα ή να παίρνει περί τις 1.500 μονάδες καθημερινά. Για την ερώτηση που βλέπω και τώρα που έχει μέσω του live media και του Facebook, εάν είναι καλύτερα να παίρνει κανείς ημερήσιες ή εφάπαξ εβδομαδιαίες ή μηνιαίες δόσεις, η απάντηση είναι σε αυτήν τη διαφάνεια που θα σας την κάνω λίγο πιο απλή. Εδώ είναι μια μελέτη η οποία συνέκρινε ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες χορηγήσεις βιταμίνης D. Για να σας το κάνω έτσι πολύ απλό, τα αποτελέσματα είναι ίδια. Αν πάρει κανείς την χορήγηση σε ημερήσια, με ημερήσιο τρόπο, εβδομαδίο ή μηνιαίο, θα πιάσει τα ίδια επίπεδα. Εννοείται ότι δεν θα δώσουμε τη δοσολογία ενός εξαμήνου, ενός έτους, μια φορά. Έτσι. Μπορούμε έως και σε μηνιαία βάση να δίνουμε αναπλήρωση βιταμίνης D και τότε θα πετύχουμε ίδια επίπεδα. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν κάποιοι ερευνητές προσπαθήσαν να το κάνουν, να δώσουν εφάπαξ ετήσια χορήγηση βιταμίνης D και είχαν αποτελέσματα όχι πάρα πολύ καλά, ιδιαίτερα στις πτώσεις. Πώς πρέπει να δίνουμε τη βιταμίνη D? Η βιταμίνη D είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, όπως ανέφερε και ο κ. Στουρνής, άρα λοιπόν είναι καλύτερα να την παίρνουμε με το φαγητό. Απορροφάται καλύτερα,
Έτσι μπορείτε να την παίρνετε μετά τα γεύματα. Και επίσης υπάρχουν και κάποια ευρήματα στη βιβλιογραφία, ότι λέει ενδεχομένως η διαλείπουσα χορήγηση, δηλαδή η εβδομαδία ή η μηνιαία, να βελτιώνει περισσότερο τη συμμόρφωση, αλλά αυτό είναι κάτι ανάλογα με τον ασθενή και την προτίμησή του. Και κάνοντας λοιπόν έτσι, πηγαίνοντας προς το τέλος, συνοψίζοντας αυτά που σας έχουμε πει, ο έλεγχος για την ανεπάρκεια ή την έλλειψη βιταμίνης D συνιστάται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις. Το ξαναλέμε ότι δεν ενδείκνεται όλοι να πηγαίνουμε να κάνουμε μέτρηση βιταμίνης D, γιατί είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον ελληνικό χώρο και πολλές φορές πηγαίνουμε και θεραπεύουμε αριθμούς και όχι ασθενείς, γιατί οι περισσότεροι που την κάνουν δεν είναι ασθενείς. Στο γενικό λοιπόν υγιή πληθυσμό είναι καλύτερο κάποιος δεν είναι πάνω από 20, αλλά αν είναι από το 12 έως το 20 δεν ήρθε το τέλος του κόσμου, μπορεί να προσπαθήσει ιδιαίτερα άμα είναι ανοιξιάτικους ή καλοκαιρινούς μήνες να εκτεθεί λίγο περισσότερο στον ήλιο και ενδεχομένως να πιάσει αυτές την τιμή του το 20 νανογράμμα NML. Αν δεν τα καταφέρει και συζητήσει με τον γιατρό του, τότε μπορεί να προσφύγει σε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Σε ασθενείς με οστεοπόρωση και άλλες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να επιδιώκονται κατά περίπτωση συγκεντρώσεις πάνω από τα 30. Η αναγκαία ημερήσια πρόσληψη, αν λέγαμε πόσο θα ήθελε κανείς να παίρνει την ημέρα ένας ενήλικας, είτε από την έκθεση στον ήλιο, είτε από τη διατροφή, είτε από τα συμπληρώματα, θα θέλαμε ένα μέσο όρο 600 με 800 μονάδες βιταμίνης D. Σε ειδικές ομάδες, όπως είπαμε, χρειάζεται μεγαλύτερη πρόσληψη. Καλό είναι βέβαια όταν κανείς παίρνει βιταμίνη D εξωγενώς, έτσι, γιατί οι βιταμίνες, μην ξεχνάτε ότι εκτός από τα φαρμακεία υπάρχουν πολλές φορές και στα σούπερ μάρκετ και μπορεί κανείς ανεξέλεγκτα να αγοράσει και να πάρει. Είναι καλό λοιπόν να κάνει και κάποιες μετρήσεις σε συνεργασία με τον θεράποντο γιατρό, το ασβεστίο της παραθερμόνης ή και το ασβεστίο ούρων 24 ώρων, γιατί μερικές φορές η υπερδοσολογία μπορεί να μας κάνει ασβεστιουρία. Μεγαλύτερες δόσεις λοιπόν δίνουμε όταν έχουμε ασθενείς που νοσούν, όταν έχουμε σοβαρή υπερβιταμίνωση, όταν έχουμε παχυσαρκία, διότι όπως σας είπα διαλύεται στο λίπος και αποθηκεύεται εκεί και δεν εμφανίζεται στο αίμα, και οι ασθενείς που έχουν δυσαπορρόφηση. Υπάρχει η ελεγχόμενη ασφάλεια στις μεγάλες δόσεις φόρτισης, ιδιαίτερα άμα δώσουμε πάνω από 100.000 μία φορά, και είναι προσοχή αν παραμείνουμε σε μεγάλα δοσολογικά σχήματα πάνω από 100.000 το μήνα για πάνω από 3 μήνες. Αυτό θέλει σταθερή παρακολούθηση και πρέπει τουλάχιστον, αν κάποιος ξεκινήσει, να κάνει μια αποκατάσταση, μετά από 3 μήνες να κάνει ένα επανέλεγχο. Για τα ερωτήματα που έχουμε, θα τα συζητήσουμε προς το τέλος, να τελειώσουμε λιγάκι την παρουσίαση και θα συζητήσουμε τα ερωτήματα που έχουν σταλεί μέσω του live media και του YouTube. Θα σας πω 4 γρήγορα περιστατικά πριν πάμε στα ερωτήματα. Αυτά είναι πραγματικά περιστατικά. Είναι μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη 74 ετών, η οποία έχει ένα κάταγμα του ισχύου. Αφού έχει κάταγμα ισχύου, είναι μια οστεοπορωτική γυναίκα. Έτσι. Παρά το γεγονός ότι έχει ένα TAF score μείον 2,1, έχει ένα BMI 31 κιλογράμμα μέτρα στο τετράγωνο, αυτό δηλαδή είναι ελαφρώς υπέρβαρη. Έχει υπέρβαρη, έχει μια χαμηλή βιταμίνη D, είναι κάτω από 9 και έχει δυσανεξία στο ασβέστιο. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να τη δώσουμε σκεύασμα που έχει ασβέστιο και βιταμίνη D μαζί. Πρέπει να τη δώσουμε σκέτη βιταμίνη D. Αυτή λοιπόν η ασθενής πήρε 25.000 σκεύασμα εβδομαδίο, το πήρε για 2 μήνες. Εναλλακτικά, κανείς θα μπορούσε να τη δώσει 4.000 μονάδες την ημέρα για 50 μέρες, παραδείγματος χάρη. Και μετά από 3 μήνες είχε 31 νανογράμμα NML. Μετά από από την θεραπεία λοιπόν που δώσαμε, έκανε μέτρηση στους 3 μήνες και αφού έπιασε τα όρια όχι μόνο πάνω από 20 αλλά και πάνω από 30, συνέχισε με 25.000 το μήνα και να διατηρήσει αυτά τα επίπεδα. Εναλλακτικά, κανείς μπορούσε να τις δώσει 800 με 1.000 μονάδες την ημέρα ανά μήνα. Μετά από 6 μήνες, είδατε, κρατήθηκε πάνω από τα 20 νανογράμμα NML. Το δεύτερο περιστατικό είναι μια γυναίκα 54 ετών, η οποία έχει οστεοπόρωση, είναι μείον 3,1, έχει ένα φυσιολογικό σωματικό βάρος, βλέπετε το BMI είναι 20, έχει μια βιταμίνη D στο 15, έχει δυσανεξία στο ασβέστιο, άρα πάλι δεν μπορεί να πάρει σκευάσματα ασβεστίου και βιταμίνης D. Σε αυτήν δόθηκε 25.000 εβδομαδιαίως για ένα μήνα,
εναλλακτικά κανείς θα μπορούσε να τις δώσει 4.000 την ημέρα για 25 μέρες και μετά από ένα μήνα τα επίπεδα, έτσι, γιατί ήταν και, δεν είχε και πολύ λίπος για να αποθηκευτεί εκεί η βιταμίνη, έφτασε στο 35 και συνέχισε με 25.000 το μήνα. Εναλλακτικά μπορούσε κανείς να δώσει 800 με 1.000 μονάδες την ημέρα ανά μήνα και μετά από 6 μήνες ήταν πάλι πάνω από 24 νομογράμμ ανά ml, πάνω από το επιθυμητό 20. Τρίτο περιστατικό, γυναίκα 38 ετών, με εμεινορύση, δεν έχει πει στην εμεινόπαυση, με ένα φυσιολογικό BMI, μια βιταμίνη D στο 15, έτσι, οι περισσότερες συμμαθήτριες που θα κάνουν τη μέτρηση κάπου εκεί θα τη βρούνε, ενδεχομένως όπως έδειξε και η μεγάλη μελέτη, έχει δείξει ανοιξία και αυτή στο ασβέστιο, δεν έλαβε αυτή η συγκεκριμένη βιταμίνη D, έτσι, είναι πραγματικό περιστατικό. Μετά από 5 μήνες, καθότι έκανε τη μέτρηση άνοιξη τον Οκτώβριο, η βιταμίνη D, επειδή έκανε κοιλιοθεραπεία, είχε πάει στο 26. Δεν χρειάστηκε να πάρει κάποια αγωγή. Και ένα τέταρτο περιστατικό, το τελευταίο, γυναίκα 54 ετών, έτσι, η οποία έχει ιστορικό καρκίνο του μαστού, υπαγωγή με ταμοξιφένη, έχει έναν έλεγχο με μια μέτρηση 23, και αυτή έχει πανικοβληθεί διότι είδε τις τιμές του εργαστηρίου που λέει ότι επάρκει ένα πάνω από 30, η τιμή του 23 ήταν κόκκινη. Οποιοδήποτε βλέπει μια τέτοια τιμή δεν του αρέσει, πηγαίνει στον γιατρό γιατί φοβάται. Μέτρηση οστικής πυκνότητας φυσιολογική. Και αυτή λοιπόν η ασθενής δεν χρειάστηκε να πάρει βιταμίνη D. Της εξηγήσαμε ότι είναι σε καλά επίπεδα και μετά από 6 μήνες τα επίπεδά της, έτσι πάλι τον Οκτώβριο, γιατί και αυτή η άνοιξη μέτρησε, ήταν στα 31 νανογράμμ ανά ml. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω έτσι να δώσω σαν τελευταίο μήνυμα, μετά από όλα αυτά που είπαμε, ότι θεραπεύουμε τον ασθενή, δεν θεραπεύουμε την ασθένεια, πολύ δε περισσότερο δεν θεραπεύουμε τις εξετάσεις που κανείς θα κάνει, έτσι. Ο κάθε ένας που θα κάνει μια εξέταση είναι ένα ξεχωριστό άτομο, έχει ένα ξεχωριστό ιστορικό, έχει ξεχωριστές ανάγκες και γι' αυτό είναι καλό να εμπιστευτείτε τον θεράποντα ιατρό για το τι θα πρέπει να πάρετε, τι θα πρέπει να σας δώσει. Και κάπου εδώ τελειώνουμε και θα έχουμε λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις που έχουν υποθεί και δοθεί. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι έχουμε και ένα τρίτο live webinar το οποίο θα γίνει μετά το Πάσχα στις 24 Απριλίου, όπου εκεί θα συζητήσουμε ένα άλλο φλέγον θέμα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης και τα οδοντιατρικά προβλήματα, έτσι, αυτά το πολύ γνωστό πρόβλημα της οδοντιάτρους, οι οποίοι σταματούν τις εργασίες όταν ο ασθενής παίρνει θεραπεία για την οστεοπόρωση. Και κάπου εδώ τελειώνουμε και μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Ας ξεκινήσω λοιπόν να πω κάποιες ερωτήσεις οι οποίες έχουν ήδη δοθεί. Λέει ο κύριος Καραταράκης, μετά την καραντίνα δεν συνιστά τη μέτρηση στον γενικό πληθυσμό? Θέλει να μιλήσει, θέλει να πει κάποιος, θέλει να απαντήσει κάποιος από εκείνους. Ζούμε αν θέλεις να απαντήσω. Δεν προτείνω την μέτρηση της βιταμίνης D στον γενικό πληθυσμό μετά την καραντίνα. Αναμένουμε να έχουμε μια μείωση των επιπέδων της βιταμίνης D, μάλλον τη μία αναμενόμενη αύξηση λόγω της ηλιοφάνειας. Θεωρώ ότι με εξαίρεση, αν θέλετε, ειδικές ομάδες πληθυσμού, ότι προοδευτικά με την άρση της καραντίνας λίγο-λίγο θα αποκατασταθούν τα επίπεδα της βιταμίνης D, ακόμα και αν τώρα σίγουρα θα έχουμε μια σχετική μείωση λόγω της μειωμένης έκθεσης των. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε αρκετές ερωτήσεις, οπότε θα έχουμε κάποιες σύντομες απαντήσεις. Κύριε Κοσμίδη, για εσάς, τη γνώμη σας από τον κύριο Αγγελόπουλο, η ερώτηση, η γνώμη σχετικά με τη βιταμίνη D και τη λίμωξη με το COVID-19. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει κάποια ένδειξη, κάποια απόδειξη, κάτι που μπορούμε να προτείνουμε? Απολύτως τίποτα προς το παρόν. Επειδή, όπως ξέρουμε, η βιταμίνη D ενέχεται στη διαδικασία της ανοσίας, η ιδέα είναι σωστή. Δεν νομίζω όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ούτε καν ένδειξη για να μπορούμε να συζητάμε για προτάσεις. Μελέτες θα γίνουν πολλές και καλά θα κάνουν να γίνουν, αλλά τίποτα προς το παρόν. Άλλη μία ερώτηση, η οποία λέει ποιο είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή η θεραπευτική προσέγγιση, την απαντήσω εγώ. Εφόσον το άτομο χρήση πλήρωμα με εβδομαδιαία πρόσληψη με ημερήσια, νομίζω ότι αυτό το απαντήσαμε λίγο πριν. Είτε εβδομαδιαία είτε ημερήσια πάρει κανείς, θα επιτύχει τα ίδια επίπεδα της βιταμίνης D στο αίμα. Αυτό εξαρτάται από το κάθε ένα ασθενή, κάθε ένα άτομο το οποίο
θα πρέπει να πάρει βιταμίνη D. Αν πιστεύει ότι μπορεί να έχει μια καθημερινή συμμόρφωση τέτοια που δεν θα ξεχνάει την ημερήσια λήψη, τότε μπορεί να πάρει την ημερήσια. Και μπορεί επίσης να έχει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα αν παίρνει εβδομαδία. Άλλη μία ερώτηση, αν έχει νόημα, είναι πάρα πολλές ερωτήσεις, ελπίζω να προλάβουμε μέχρι τις 6 να απαντήσουμε τις περισσότερες. Έχει νόημα η διακοπή της βιταμίνης D τους τελευταίους μήνες σημαίων? Σε ορισμένες περιπτώσεις, ναι, δηλαδή εφόσον ο ασθενής εξασφαλίζει μια ικανή έκθεση στον ήλιο, θα μπορούσαμε να σταματήσουμε τη λήψη βιταμίνης D, για παράδειγμα, από το Μάιο, Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Αν και θα έλεγα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες, και μάλιστα να πούμε ότι ορισμένοι μάλιστα οργανισμοί προτείνουν τη λήψη βιταμίνης D μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια ικανή έκθεση στον ήλιο ή και διατροφικά. Αυτό νομίζω ότι κατά περίπτωση αξιολογείται και δίνεται αντίστοιχη οδηγία. Να πω κάτι εδώ, παιδιά, συγγνώμη. Επειδή στη μελέτη που έκανε η ΕΜΟ σε θεραπευόμενους για οστεοπόρωση, προσέξτε τι λέμε, σε θεραπευόμενους για οστεοπόρωση ασθενείς, βρήκε δυστυχώς ότι οι ίδιοι δηλώνουν ότι λαμβάνουν βιταμίνη D λιγότερα της μισού, δηλαδή σε ποσοστό λιγότερο του 50%. Θα πρέπει να εξαιρέσουμε από την προηγούμενη απάντηση τους θεραπευόμενους για οστεοπόρωση. Όλοι αυτοί πρέπει να παίρνουν καθημερινά, όλα τα πρωτόκολλα έτσι λένε, ή καθημερινά, ή μηνιαία, ή δυσμηνιαία, δεν ξέρω με τι σχήμα, πάντως να παίρνουν βιταμίνη D. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε αυτούς τους ανθρώπους το καλοκαίρι από το να παίρνουν βιταμίνη D. Ακριβώς. Και μια πάλι ερώτηση για σένα, Χρήστο. Μπορούμε να δώσουμε, οι συνδυασμοί ασβεστίου και βιταμίνης D ανεβάζουν τα επίπεδα βιταμίνης D? Είναι άλλη μια ερώτηση, μια σύντομη απάντηση αν έχεις. Γνωρίζουμε ότι η περιεκτικότητα των συμπληρωμάτων αυτών διατροφής που έχουν βιταμίνη D και ασβέστιο σε βιταμίνη D είναι τέτοια που δεν μπορεί να ανεβάσει τα επίπεδα βιταμίνης D, μπορεί να διατηρήσει τα υπάρχοντα. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλη μια ερώτηση που θα απαντήσω εγώ. Αν μπορούμε να δώσουμε βιταμίνη D σε νεφρολιθίαση. Λοιπόν, η βιταμίνη D σε νεφρολιθίαση, ναι, πρέπει να δώσει κανείς και να κρατήσει καλά επίπεδα. Πρέπει όμως να προσέχει πάντα σε συνδυασμό με τις οδηγίες του γιατρού του, διότι η βιταμίνη D μπορεί να αυξήσει την ασβεστιουρία, και όταν αυξάνεται η απέκριση ασβεστίου στα ούρα, μπορεί να χειροτερέψει η νεφρολιθίαση. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται βιταμίνη D, καλά επίπεδα βιταμίνης D. Πρέπει να υπάρχει μια προσοχή στην δοσολογία, και εκεί πρέπει να γίνουν οι συσχετισμοί. Άρα δεν μπορούμε να σας δώσουμε μια οπωσδήποτε απάντηση. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δεν μπορούμε στην νεφρολιθίαση να κόψουμε το ασβέστιο και τη βιταμίνη D, διότι ο οργανισμός στη θέση του ασβεστίου στο έντερο απορροφά οξαλικά και έχει χειροτερεύει την νεφρολιθίαση. Άρα λοιπόν, ναι, μπορούμε να δώσουμε, αλλά με προσοχή είναι η απάντηση. Λοιπόν, συγγνώμη λιγάκι να πούμε για την άλλη. Αν υπάρχουν σημειών συνιστόμενες οδηγίες έκθεσης στον ήλιο, έχουμε κάποια τέτοια... Σίγουρα απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις μικρές ηλικίες, όπως επίσης και στα άτομα τα οποία έχουν φωτοευαισθησία, αλλά θεωρείται ότι μία έκθεση της τάξης των 10 με 15 λεπτών καθημερινά πιθανόν να φτάνει, έτσι ώστε να έχουμε μία ασφαλή έκθεση στον ήλιο και να έχουμε και ικανά επίπεδα βιταμίνης D. Άλλη μία ερώτηση, την οποία θα απαντήσω εγώ ως ενδοκρινολόγος. Σε ποια επίπεδα η έλλειψη βιταμίνης D οδηγεί σε δευτεροπαθή υπερπαραθυρεωτισμό? Σίγουρα κάτω από το 10 νανογράμμα ανά ml έχουμε αύξηση της παραθορμόνης. Πολλές φορές όμως βλέπουμε άλλοτε άλλα αποτελέσματα. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D γύρω στο 10 και δεν ανεβαίνει η παραθορμόνη. Κάποιοι έχουν 12-15, ανεβαίνει η παραθορμόνη. Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα ξεφεύγει λιγάκι από την γενική παρουσίαση που είναι στο ευρύ κοινό. Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή, αν κάποιος βρει χαμηλά επίπεδα, καλό είναι να συζητήσει με τον θεράποτα γιατρό, και αυτός θα κάνει κάποιες ενδεχομένες άλλες εξετάσεις για να δει αν τυχόν χρειάζεται κάποια διαχείριση στα επίπεδα παραθρομόνης. Για τον κύριο Κοσμίδη, για μας εδώ λέει στην Ελλάδα η κυρία Τσούλφα
η τσουλφά. Για μας εδώ στην Ελλάδα με τόσο ήλιο, πώς δικαιολογείται τόσο χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D? Και σύμφωνα με τα τρόφιμα που ανεβάζουν τη βιταμίνη, θα πρέπει να τρεφόμαστε με τυριά, ιταλικά και γαλλικά? Είναι αυτό που νομίζω το που έχουν παραπάνω. Το είπαμε στην αρχή. Αυτό είπαμε σε εσένα. Νομίζω ότι απλά η εξής είναι ότι έχουμε ήλιο, δεν μας βλέπει αρκετά ήλιο. Έτσι. Δηλαδή, κρυβόμαστε από τον ήλιο, γιατί ενδεχομένως αυτό μας ενοχλεί, μπαίνουμε στις... ναι. Ναι. Χρήστο, μάλλον δεν ακούγεται καλά. Ναι. Να κάνω... Ναι. Νομίζω ότι ακούστηκε η απάντηση. Άλλη μία ερώτηση, νομίζω θα κάνω άλλες δύο ερωτήσεις και θα πρέπει να κλείσουμε, γιατί πλησιάζουμε στις 6 ώρα και όλοι θέλουν να ακούσουν την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας. Σημειώνει, οι αθλητές χρειάζονται παραπάνω βιταμίνη D? Οι αθλητές, αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα σε αθλητές που κάνουν σπορ, που είναι indoors, που είναι σε κλειστούς χώρους. Απαιτείται έλεγχος, γιατί τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετίζονται με μεγαλύτερο κίνδυνο καταγμάτων κόπωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα σε αυτό. Επομένως, αθλητές που αθλούνται σε κλειστούς χώρους, μπάσκετ, βόλεϊ κτλ., θα πρέπει να ελέγχονται και να λαμβάνουν, να έχουν ικανά επίπεδα βιταμίνης D, γιατί μειώνει το κίνδυνο καταγμάτων κόπωσης. Και καθυστέρηση πόρωσης σε αυτά τα κατάστημα. Και μια τελευταία που θα απαντήσω εγώ πριν κλείσω. Στους διαβητικούς, αν υπάρχει κάποιο σκεύασμα που ενδείκνεται λόγω της νεφρικής λειτουργίας, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σκεύασμα. Ισχύουν όλα όσα είπαμε πριν. Και με αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την ζωηρή συμμετοχή με τις ερωτήσεις που είχατε. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσω του Facebook κάποια ερωτήματα που μείνανε αναπάτε. Δυστυχώς δεν έχουμε τον χρόνο να τα απαντήσουμε όλα. Ραντεβού δίνουμε μετά το Πάσχα για το τρίτο webinar, που θα είναι η οστεοπόρωση και η θεραπεία της οστεοπόρωσης και τα οδιατρικά προβλήματα. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε προς το παρόν σπίτι. Περιμένουμε καινούργιες οδηγίες. Τις καλύτερες ευχές μας από την ΕΜΟ για εσάς, την οικογένειά σας. Για καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Να είστε όλοι καλά. Καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πολύ.